Με μεγάλη χαρά συνδιοργανώνεται σήμερα την ημερίδα σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτη, δηλαδή το αντίστοιχο ΕΦΕΠΑΕ της υπόλοιπης Ελλάδας. Μια ημερίδα που έχει σκοπό να ενημερώσει τα μέλη του Επιμελητηρίου Χανίων και όχι μόνο, σχετικά με τα προγράμματα γενικότερα που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρηματίες των Χανίων σε ένα περιβάλλον που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πλέον κρίσιμο για τα μέλη μας να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τα μέγιστα όλα τα εργαλεία, θα μπορούσαμε να πούμε, επιχειρηματικά που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη διάθεσή τους. Όσον αφορά, έχετε εικόνα για το πληροφορικό εισοδήμα, ότι ποσοστό έχει ενδιαφέρον έτσι, να εκδηλώσει για να μεταχθεί για τα αναπτυξιακά προγράμματα και επιχειρηματικού προγράμματος. Σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο, είναι ένα μέτρο το οποίο έχει ενταχθεί η Κρήτη από το 2020. Αναδρομικά, αυτό έγινε τον Σεπτέμβριο, όταν το ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Πλαγιωτάκης, σε μια συνέχεια της προσπάθειας που είχε γίνει από τον κ. Σαντορινό, τον προηγούμενο υπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης. Με χαρά, λοιπόν, καλωσορίσαμε το πρόγραμμα, το μέτρο αυτό, την ένταξη της Κρήτης όπως και τα υπόλοιπα νησιά, κάτι το οποίο αποτελούσε μια αδικία μπορούμε να πούμε για το νησί της Κρήτης. Η επιχειρηματικότητα σε όλη την Κρήτη και στα Χανιά βέβαια είναι κατά πολύ ωφελημένη σχετικά με αυτό και μπορούμε να πούμε ότι ο ανταγωνισμός πλέον σχετικά με την απόσταση σε σχέση με τις επιχειρήσεις, τις αντίστοιχες που είναι στην ιδιωτική Ελλάδα είναι σε ένα, να το πούμε, ισότιμο μέτρο.